ταξίδι της αυτοσυνδυσίας θα κάνουμε ένα άλμα τώρα. Για τον Γιώργο Πελεκάκη τι να πει κανείς, είναι από μόνος του ένα κεφάλαιο. Ο Γιώργος Πελεκάκης είναι κοινωνιολόγος, είναι ελλαδογράφος, είναι συγγραφέας, είναι δημοσιογράφος, αρθρογραφεί, μιλάει, συγγράφει, μεταφράζει. Είναι μια κατηγορία από μόνος του. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος με αυτά που λέει. Ο Γιώργος Πελεκάκης έχει την μοναδική ικανότητα να μετατρέπει τον μύθο και το παραμύθι σε βίωμα και υπ' αυτή την έννοια είναι πάντα συναρπαστικός ο λόγος του. Ο Γιώργος Πελεκάκης με την παρουσίαση ο πλάστης ύφεστος και τα υφεστότερα. Καλησπέρα σε όλους. Συγκλονιστική η στιγμή να μιλάς για τον ύφεστο στο νησί του, στο νησί που αυτός προστάτευε. Όταν όμως μιλάμε για τον ύφεστο, θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν τέσσερις ύφεστοι στην ελληνική θεογονία. Ο πρώτος ο γιος του ουρανού, Πελασγός, ο δεύτερος του Νείλου, ο τρίτος ο του Διός και της Ήρας που θα μας απασχολήσει και ο τέταρτος του Μεναλίου. Υπάρχει και ένας πέμπτος που είναι ο γιος του Τάλωνος, αλλά αυτός δεν ήταν θεός. Οι δύο πρώτοι είναι στην προ-12θέου εποχή, όπως και ο δικός μας ο ύφεστος, αλλά γίνεται θεός του 12θέου όταν ενστερνίζεται και η λίμνος του 12θέου. Ο τρίτος λοιπόν, ο ύφεστος, ο γιος του Διός και της Ήρας, είναι καρπός της φωτιάς του κεραυνού και του αέρος, ότι αντιπροσωπεύουν αυτές οι θεότητες, ο οποίος κρυφός τους έρωτας, του Δία και της Ήρας, κράτησε 300 χρόνια. Οπότε όσοι δεν έχετε παντρευτεί στα 5, 10, 20 χρόνια που έχετε μια σχέση, μην φοβάστε, υπάρχουν και χειρότερα. Ο ύφεστος ο τρίτος ήταν ο Λίπιος, ουράνιος, θεός και άναξ. Τον έτεκε ο Αΐρ, δηλαδή η Ήρα, η φωτιά. Η φωτιά γεννιέται από τον αέρα. Ενώ ήταν ακόμη ιερωμένη του Διός, χωρίς συνουσία ανδρός, από την Λαγώνα, δηλαδή από το υπογάστριο πλάγιο μέρος της κοιλιάς της. Γι' αυτό και ονομαζόταν και αναφέρεται ως Απάτορ. Εγεννήθη όμως πολύ άσχημος. Η Ήρα ντράπηκε για τη γέννα και έριξε το βρέφος από τον ουρανό στη γη για να μην εμφανιστεί στους θεούς, φοβούμενοι τους γονείς της επειδή τον έτεκε και παρθένος και ανύπαντρη. Το βρέφος έπεσε στη θάλασσα και θα πνιγόταν αν δεν τον παραλάμβανε η Θέτης και η Ευρυνόμη, η θυγατέρα του ουρανού. Αυτές τον ανέθρεψαν με επιμέλεια στα θαλασσοσπήλαια των θαλασσίων νυμφών και του Νηρέως. Αυτά ήταν κάπου ανάμεσα σε Λίμνο και σε Ύμβρο. Εκεί πέρα είναι αυτά τα θαλασσοσπήλαια. Εκεί έμεινε 9 χρόνια και για να μην βαριέται άρχισε να ασχολείται με κοσμήματα από κοχύλια που έβρισκε στη θάλασσα. Έμαθε όμως τέλεια και τη μεταλλουργική τέχνη και έγινε και διδάσκαλος των τεχνών με σπουδαίο ανθρωπογονικό έργο στο χρυσούν και στο χάλκινο γένος της ανθρωπότητος που έπρεπε να θεωρείται αιώνιος ευεργέτης της από τους ανθρώπους και να μην πάψει ποτέ να λατρεύεται ως Θεός. Αυτός μαζί με τη θεά Αθηνά εδίδαξαν την χρυσοχοϊκή τέχνη στους ανθρώπους και η Αθηνά στο πλάι του επήρε το επίθετον ηφαιστεία, δηλαδή το θηλυκό δίπολο του ηφαίστου. Όταν όμως κατάφερε και βασίλευσε ο Ζεύς στον Όλυμπο, τον πήρε στον ουρανό για να τον αναγνωρίσει και επίσημα, αλλά και γιατί χρειαζόταν την τέχνη του για τον καλοπισμό του ουρανού. Έτσι ο ύφεστος έστησε το εργαστήρι του και δούλευε ακατάπαυστα ανάμεσα σε κλιβάνους, σφυριά, πριόνια, μήλες κλπ. Ο Ζεύς τον όρισε και εινοχώο και συμπόσιο το Θεό μέχρι να εμφανιστεί η Ήβη. Όταν ο Αΐρ, δηλαδή η Ήρα, σήκωσε δηλαδή αέρα για να μην γυρίσει ο Ηρακλής από την εκστρατεία του από την Τρία, όπως καταλαβαίνετε πολλές φορές έχει γίνει εκστρατεία στην Τρία και όχι μία που συνήθως λέμε, αυτή των Αχαιών, ο Ζεύς την κρέμασε από τον ουρανό. Ο ύφεστος την λυπήθηκε και θέλησε κρυφίως να τη λύσει. Ο Ζεύς πληροφορήθηκε την επιθυμία του, τον άρπαξε από το πόδι οργισμένος και τον έριξε στη γη ένα πρωί. Τι ωραία απόδοση στα αλήθεια της πτώσεως ουρανίων σωμάτων τα οποία προκαλούν πυρκαγιές στην γη. Και αυτός έπεσε κατά την δύση, δηλαδή μια ολόκληρη μέρα ταλαιπωριόταν μετέωρος, αυτό είναι το μετέωρο, ο μετεωρίτης που λέμε, και έπεσε στη λίμνο σχεδόν ημιπεθαμένος, έχοντας σπάσει ένα μέλος του, μάλλον το πόδι του, χολός με σπασμένο τον τράχυλό του ή ένα κόκαλο. Αλλά πάντα η δύναμή του ήταν στα χέρια του. Άλλωστε όλοι κάπου μειονεκτούν και κάπου υπερτερούν. Αλλά η μυθολογία δεν αποδίδεται ποτέ κυριολεκτικά. Το ποια είναι τα μέλη του ηφαίστου μας τα λέει
ο Όμη, ο Ορφέας. Είναι ο Εθήρ, ο Ήλιος, τα άστρα, η Σελήνη, το Φως και ο Αμύαντος. Αυτά είναι τα μέλη του ηφαίστου. Τον παρέλαβαν σε άθλια κατάσταση οι Σύντιες, οι λιμνοί που κατοικούσαν τότε στο νησί μας, εδώ, στην όμορφη Λίμνο. Το φρόντισαν πολύ ως φιλάνθρωποι που ήταν. Έτσι έστησε στη Λίμνο το εργαστήρι του και ασκούσε την τέχνη του. Εξαιτίας των εργαστηριών του, η Λίμνος επήρε το επίθετο Αμυχθαλόεσα, δηλαδή ο Μυχλώδης. Οι Σύντιες αφιέρωσαν όλη την ίσο σε αυτόν. Αυτός όριζε τη Λίμνο. Ονόμασαν και μια πόλη τους με το όνομά του, την Ηφαιστεία. Γι' αυτό ήταν η Λίμνος εξαιτίας της οργής της Αφροδίτης για τις λιμνίες που δεν την τιμούσαν. Είχε μείνει έρημη από άνδρες, ο ύφαιστος έπεισε τη συντρόφισσά του Αφροδίτη να κάνει τις γυναίκες της Λίμνου να ποθήσουν τους παραστικούς αργοναύτες και έτσι να ενωθούν μαζί τους, φέρνοντας στον κόσμο μια νέα γενιά ανθρώπων. Στην ουσία, μιλάμε για μια θεότητα που λατρευόταν στη Λίμνο, το Βόρειο Αιγαίο και γενικά στην Βόρειο-Δυτική Ανατολία, πρόοδο δεκαθέου και εν τέλει ενσωματώθηκε στο νέο αυτό κοσμοσύστημα. Η επιστροφή του ηφαίστου στον Όλυμπο έγινε συνοδεία του φίλου του Θεού Διονύσου. Αυτή απεικονιζόταν και στο νεότερο ναό του Διονύσου ενώπιον του Διονυσιακού Θεάτρου των Αθηνών και στο ναό του Χαλκίικου Αθηνά στη Σπάρτη, στο θρόνο του Απόλλωνος στις Αμύκλες και συχνότατα σε Αγγεία, κυρίως Αττικά. Έπειτα ο ύφαιστος πήγε στη Σικελία, έστησε το εργαστήρι του στην κορυφή της Σέθνας και εκεί είχε βοηθούς τους Κύκλοπες. Από εκεί πήγε στις Λιπάρες νήσους. Σε μια από αυτές μάλιστα, που ελέγεται και Ιερά, η ηχό της Σέθνας, στον ήχο των σφυριών του ηφαίστου, ακουγόταν σαν βροντί και κάλυπτε μια απόσταση σχεδόν 500 σταδίων. Όμως αυτό που είναι το θέμα της ομιλίας μου είναι τα έργα του ηφαίστου. Ο πανταχού παρών θεός της φωτιάς, έτσι αναφέρεται τον Ορφέα, που ευρίσκεται σε πάντα οίκον, πάσαν πόλην, έθνεα πάντα, σε κάθε έθνος, σώματα τεθνητών και ορθώς, αφού όσο είμαστε ζωντανοί έχουμε μέσα μας φωτιά, δηλαδή μια σταθερή θερμοκρασία, 36,5 βαθμών Κελσίου, άριστη ιατρική γνώση. Ήταν θεός της χαλκευτικής και του πυρός, κτίστης, αρχιμάστορας, αρχιτέκτων, χρυσοχώος, οκλοποιός, χαλκοχύτης, χαλκιάς, τορευτής, εφευρέτης μηχανικών αντικειμένων και αυτομάτων, δημιουργός εκπληκτικών συνθέσεων. Δημιουργεί με χρυσό, με μάλαμα, ασίμι, ατσάλι, χαλκό, διαμάντια, πυλό και άλλα. Τα έργα του ήταν αξιοθαύμαστα τη πάση και λέγοντο δε ηφαιστότευτα. Τέτοια ήταν. Ο άνθρωπος είναι πλάσμα του ηφαίστου, γι' αυτό και ο ηφαίστος λεγόταν πλάστης. Και επειδή οι Έλληνες κρίνουν και τους θεούς τους και τους πλάστες του, ο Μόμος κάποτε εκλήθη να κρίνει τον άνθρωπο που έπλασε ο ηφαίστος. Κατέκρινε λοιπόν τον πλάστη και δημιουργό του ανθρώπου ηφαίστο, διότι δεν του άφησε θηρίδες στο στέρνο, οι οποίες ανοιγοκλίνονταν, θα μαρτυρούσαν αν βούλεται, επινοεί, ψεύδεται ή λέγει αλήθειες όταν μιλάει. Πλάσμα του ηφαίστου ήταν και η γυναίκα, η Πανδώρα, η πρώτη γυναίκα, η πρώτη γυνή, η λεγόμενη και πρωτόπλαστη. Επλάστη από πυλό, κατά διαταγήν του Διός μάλιστα, όσο πιο όμορφη. Πλάσματα του ηφαίστου και οι κοπέλες. Ο ηφαίστος είχε μαστορέψει δύο χρυσά αυτόματα, όμοια με ζωντανές κοπέλες. Οι χρυσές θεραπενίδες είχαν μιλιά, αντοχή και εξυπνάδα για να τον κρατούν όταν περπατούσε, επειδή τα πόδια του δεν τον στήριζαν καλά. Αυτά τα αυτόματα, αυτές δηλαδή, τον βοηθούσαν στο να περπατά κατά τις εργασίες του, επειδή ο ίδιος δεν τα κατάφερνε καλά. Τα πρώτα λοιπόν ρομπότ υποστήριξης ανθρώπινου βαδίσματος κάνουν ήδη την εμφάνισή τους. Το πυρ, ύφαιστο οι αρχαίοι ονόμαζαν το πυρ, διότι συμβάλλει στη γένεση και στην τέλεια αύξηση. Ο Προμηθεύς μπήκε κρυφά στο εργαστήρι του ηφαίστου και της Αθηνάς και έκλεψε το πυρ. Τη συνέχεια την ξέρουμε όλοι. Ο πύρινος κεραυνός του Διός, έργο του ηφαίστου. Τον κατασκεύασαν κύκλοπες εργάτες του ηφαίστου στα εργαστήριά του στην Έρνα και στο νησί Λιπάρα. Ο Απόλλων όμως του σκότωσε, επειδή με αυτόν ο Ζεύς κατακεράβνωσε το γιο του Ασκληπιό. Το σκύπτρο του Διός, έργο του ηφαίστου. Ο Ζεύς το έδωσε στον Ερμή, ο Ερμής στον Πέλοπα, ο Πέλοπς στον Ατρέα, ο Ατρέας στον Θιέστη και ο Θιέστης στον Αγαμέμνονα. Μετά το θάνατο του Αγαμέμνονα, η Ηλέκτρα το πήγε στη Φωκίδα. Αργότερα το βρήκαν οι κάτοικοι της Χερόνιας, οι οποίοι το παρέδωσαν στον Πανοπέα.
Στον Πανοπέα μετά εμφανίζεται ο Προμηθέας και η Αθηνά και κάνουν το καινούριο γένος των ανθρώπων. Άρα ο Πανοπέας πήρε το σκύπτρο. Από τότε μας έμεινε η έκφραση, αυτός που παίρνει το σκύπτρο να παίρνει και τα ηνία μιας εξουσίας. Τα παλάτια του Ολύμπου ήταν έργα του Ηφαίστου. Ήταν στον ουρανό, ήταν η κατοικία των θεών. Το εξωτερικό μέρος τους ήταν χάλκινο. Εσωτερικά διέθεταν χρυσό δάπεδο. Στα ενδότερα και κοντά στην πύλη βρισκόταν η κατοικία των ορών, φυλάκων της πύλης του ουρανού, λίγο πιο μέσα του Ερμού και της Ήριδος, αγγελιοφόροι και υπηρέτες του Διός, κομιστές των αγγελιών, των αποφάσεων και των προσταγών του Θεού. Στο εσωτερικό ήταν το εργαστήριο του Ηφαίστου και μετά οι κατοικίες των θεών. Επάνω από αυτά βρισκόταν το βασίλειο του Διός, τα υπέρλαμπρα υπέρτατα δώματα. Εκεί γινόταν η συνέλευση των θεών, η εκκλησία των θεών. Εκεί συνεδρίαζαν και αποφάσισαν οι θεοί, από εκεί έβλεπαν προς τη γη και παρατηρούσαν ιδιαίτερα τις θυσίες των ανθρώπων, εάν τελούνταν ορθώς. Όλα έργα του Ηφαίστου. Ο χρυσός θρόνος που κατασκεύασε και τον έστειλε δώρο εκδίκησης στη μητέρα του Ήρα, επειδή τον έριψε στη θάλασσα. Αλλά ο θρόνος αυτός είχε κρυφά δεσμά, και όταν κάθισε η Ήρα, δέθηκε τόσο περίπλοκα και ακατανόητα, που ακόμα και οι θεοί οι ίδιοι δεν μπορούσαν να την λύσουν. Έτρεξαν στον Ήφαιστο και τον παρακάλεσαν να ανέβει στον ουρανό για να λύσει την Ήρα. Εκείνος αρνήθηκε να ανέβει και πάλι στον ουρανό, από όπου είχε ήδη απορριφθεί η Δύση. Ο Διόνυσος όμως, που ήταν πιστός του φίλος, τον μέθησε και τον οδήγησε στον ουρανό. Ήφαιστος και Διόνυσος είναι πάντα δύο καλοί φίλοι. Γι' αυτό και οι κανάτες του Διονύσου ήταν έργο δώρο του Ηφαίστου. Άριστη γνώση ότι στα ηφαιστιακά εδάφη γίνονται τα καλύτερα αμπέλια. Και εδώ στη Λίμνο το ξέρετε πολύ καλά. Εκεί ο Ήφαιστος ζήτησε από την Ήρα να ομολογήσει πρώτα τίνος γιος ήταν. Η Ήρα του αποκάλυψε ότι ήταν γνήσιο τέκνο του Διός. Τότε την έλυσε και παρέμεινε στον ουρανό αθάνατος, συμπάρεδρος στην εκκλησία των 12 θεών. Τα κλειδιά του θαλάμου της Ήρας, που όταν κλείδωνε με αυτά δεν μπορούσε να ανοίξει κανείς, ούτε θνητός, ούτε ο ίδιος ο Θεός. Φράση που μας έμεινε από τότε παροιμιώδης. Ο ναός του Απόλλωνος στους Δελφούς. Έργο του Ηφαίστου. Εκτίστηκε αυτός από τον Ήφαιστο στο ναό του με τις χρυσές κόρες στην οροφή, οι οποίες τραγουδούσαν όπως οι σιρήνες. Προφανώς έχουμε την πρώτη εμφάνιση του jukebox. Η Σαγίνη, ένα πολύ λεπτό σχεδόν αόρατο πλέγμα το οποίο έστρωσε στο κρεβάτι που πλάγιαζε με την Αφροδίτη. Όταν ο Θεός Άρης όμως πήγε στο κρεβάτι της, αυτό του στήληξε και δεν μπορούσαν να λυθούν. Έκτοτε, κάθε πολύ λεπτό σχεδόν αόρατο γυναικείο ρούχο το λέμε σαγηνευτικό και κάνει τη γυναίκα σαγηνευτική. Τόσο που και οι θεοί δεν μπορούν να τις αντισταθούν. Την ερωτική συνέντευξη και όχι συνέβρεση μαρτύρησε ο ίδιος ο Θεός ο ήλιος στον Ήφαιστο, αλλά την πλήρωσε ο σκύλος του Άρεος που αντί να είναι ακίνητος φρουρός, αποκοιμήθηκε. Συνήθως όταν μαλώνουν οι μεγάλοι, την πληρώνουν οι μικροί. Η υπτάμενη χρυσή άμαξα του ηλίου. Αυτή διερχόταν τον ουρανό για να φωτίζει το παν με τις λαμπρές ακτίνες του. Ήταν διακεκοσμημένη με ολόλαμπρους πολύτιμους λίθους και την έσαιρναν τέσσερις ήπιοι. Οι πρώτες λοιπόν υπτάμενες μηχανές κάνουν την εμφάνισή τους χιλιάδες χρόνια πριν οι αδελφοί Ράιτ καταφέρουν να πετάξουν λίγα μόλις μέτρα. Την χρυσή ευνή, δηλαδή κλίνη, κρεβάτι και το κύπελο του ηλίου. Τη νύχτα ο ήλιος αναπαυόταν στον ωκεανό, στα παλάτια της Θέτιδος, πάνω σε μια χρυσή κλίνη που είχε φτιάξει ο Ήφαιστος. Ήταν ένα θαυμαστό κλινάρι για να τον ξεκουράζει από τον καθημερινό και αναπόφευκτο δρομολόγιο. Τα βέλη του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος και τα δεσμά του Προμηθέα, τον οποίον τον έδεσαν μαζί με τον Άρη, ο Ήφαιστον κατ' εντολή του Διός, όχι μόνο τον έδεσε, αλλά πήγε και τον έλυσε, περνώντας όμως στο δάκτυλό του ένα σιδερένιο δακτυλίδι για να θυμάται τα βάσανά του. Έκτοτε το δακτυλίδι συνδέθηκε με την ανάμνηση δεσμών. Όσοι φοράνε βέρα, το ξέρουν. Το περιδέρεο της αρμονίας. Όταν ο Ζεύς έσμιξε με την Ευρώπη στη γόρτινα της Κρήτης, επέρασε στο λαιμό της ένα περιδέρεο κομψοτέχνημα του Ηφαίστου.
Η Ευρώπη στο γάμο του αδελφού της Κάδμου με την Αρμονία το χάρισε στην ύφη της, κάτι που δεν έπρεπε να κάνει, και αυτό από τότε έγινε μοιραίο για όλες τις βασίλισσες των Θηβών, με κατάληξη να αποτεθεί ως αφιέρωμα στο μαντίο των αδελφών. Έκτοτε ο λαός μας λέει ακόμα μια παροιμία: τα δώρα δεν δορίζονται. Ο σκύλος του Διός, ένα χρυσό σκύλος, τον οποίο είχε δώσει ψυχή για να φυλά το ναό του Διός στην Κρήτη, αλλά τον έκλεψε ο Πανδάρεος και τον εμπιστεύτηκε στον Τάνταλο για να τον κρύψει, και από τότε η οργή του Διός ξέσπασε πάνω στους Τανταλίδες σε όλη τη γενιά. Αλλά και οι σκύλοι του Αλκινόου στα παλάτια των Φεάκων, χρυσά και ασημένια αθάνατα σκυλιά που φρουρούσαν το παλάτι των Φεάκων, στημένα μπροστά στις πύλες. Οι τάβροι και οι βρύσες του Αιήτου στο παλάτι του, στη γιγαντομαχία, ο Ήφαιστος απόκαμε. Ο ήλιος, συγγενής ηλιακή θεότης, τον επήρε πάνω στο άρμα του και τον εκράτησε ώσπου να ξαναβρει τη δύναμή του. Σαν να λέμε σήμερα, ώσπου να ξαναφορτίσουν από τον ήλιο οι μπαταρίες του. Γι' αυτό ο Ήφαιστος ξεπλήρωσε τη χάρη, φτιάχνοντας στο παλάτι του Αιήτη, ιού του ηλίου, στην Κολχίδα, θαυμαστά έργα. Ένα από αυτά οι τέσσερις μαγικές κρίνες εν σειρά, από τις οποίες έτρεχε γάλα, κρασί, άρωμα και νερό, ζεστό ή κρύο, ανάλογα με την εποχή. Και ένα ζευγάρι φλογοβόλους σταύρους με χάλκινα πόδια. Έβγαζαν φλόγες από το στόμα τους και από τα ρουθούνια τους. Ο Ιάσον μόνο κατόρθωσε να τους ζέψει σε άρωτρο με τις οδηγίες και τα φάρμακα της Μύδειας. Τα πρώτα λοιπόν φλογοβόλα όπλα κάνουν την εμφάνισή τους. Οι Μύδροι, ο Ήφαιστος στη γιγαντομαχία μαζί με τον Διόνυσο και τους Σατήρους, ήταν καβάλα πάνω σε γαϊδούρια τα οποία γκάριζαν και ξάφιαζαν τους γίγαντες. Έτσι τους ανάγκασαν να το βάλουν στα πόδια κατατρομαγμένοι. Τότε ο Ήφαιστος, ρίχνοντας φωτιές, κατέκαψε τον γίγαντα Κλητίο, τον εφώνευσε καίγοντάς τον, εξαπολύοντας Μύδρους. Τα πρώτα λοιπόν Μύδρα λιοβόλα όπλα κάνουν την εμφάνισή τους, και έκτοτε έχουμε μια παροιμιώδη φράση εμείς ακόμα στο στόμα μας ως Έλληνες, που λέμε για κάποιον: αυτός εξαπολύει Μύδρους εναντίον του. Αυτόματι λέβεται στεφάνια γυναικών όπως Σαριάδνης, αλλά και ένα χρυσό κλίμα, αμπέλι, ολόκληρο φυτό, με ολόχρυσα φύλλα, ολόχρυσα τσαμπιά, που όταν ο Ζεύς επήρε κοντά του το γανιμίδι, το έστειλε στον πικραμένο πατέρα του νεαρού για να του το δείξει, για να του δείξει την εύνοιά του. Ένα κόσμημα, ένα καλλιτέχνημα που ήθελαν να αντιγράψουν όλοι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Τα όπλα του Ηρακλέους βασικά ήταν η ασπίδα του Ηρακλή, ντυμένη με ασήμι, χρυσάφι και ελεφαντόδοτο, τη φιλοτέχνησε σκάλιση επαφής τον φόβο, τον φόνο, την έρηδα και την σφαγή. Αγέλες από κάπρους και λιοντάρια και ντάβρους και λαθήθες να μάχονται τον Άρη και την Αθηνά, τον Περσέα και τις Γοργόνες, και ολόγυρα πάνω από το στεφάνι της ασπίδας τον απέραντο ωκεανό. Ανάμεσα στα όπλα του Ηρακλή και τα χάλκινα κρόταλα που χρησιμοποίησε για να ξεσηκώσει τις νυφαλίδες όρνηθες και έτσι να μπορέσει να τις ξεκάνει. Και θώρακες, ολόχρυσους για τον Ηρακλή, και θώρακα με ασύγκριτα πλουμίδια για τον Διομίδη. Και οπλισμό, όλον τον οπλισμό του στρατού του Μέμνονος, ο οποίος οδήγησε ένα εφεδρικό σώμα στρατού Αιθιώπων στην Τρία. Και αυτό έργο του Ηφαίστου. Και κυρίως τα όπλα του Αχιλλέως. Ο Ήφαιστος για ανταμοιβή για τη σωτηρία του από τη Θέτιδα έφτιαξε μια πανοπλία στον Αχιλλέα που προκαλούσε δέος ακόμα και στους συμπολεμιστές του. Τα πρώτα εφαιστιακά όπλα λοιπόν τα παραχώρησε ο Αχιλλέας στον Πάτροκλο, τον φίλο του, αλλά μετά τον θάνατό του, όταν ο Αχιλλέας αποφάσισε να ξαναμπεί στη μάχη, η Θέτης ξαναπαρακάλεσε τον Ήφαιστο να ξανακατασκευάσει καινούργια όπλα μέσα σε μια ημέρα. Ο Ήφαιστος αρνείται λέγοντας πως ήδη του έχει φτιάξει όπλα μια φορά, αλλά η Θέτης θέτει μπρος τα γυναικεία όπλα και του αφήνει υποσχέσεις. Έτσι κι αυτός της τα ετοίμαξε. Ο αγαθός Ήφαιστος πείθεται και τα φτιάχνει, αλλά η Θέτης τα παίρνει και τρέχει και εξαφανίζεται γρήγορα, γνωρίζοντας ότι ο Θεός δεν είναι γρήγορος στα πόδια. Έκτοτε μας έμεινε μια παροιμιώδης φράση: ο καθής και τα όπλα του. Ο Όμηρος περιγράφει με εξαιρετικές λεπτομέρειες την περίτεχνη ασπίδα του Αχιλλέα, την οποία ο ίδιος ο Θεός μεταλλοτεχνίας είχε διακοσμήσει με πλήθος παραστάσεων. Στεριές και θάλασσες, ήλιους και φεγγάρια, ουρανός με τα άστρα, χωράφια με τα καματερά, αμπέλια στον τρίγο, ένα παλάτι με χωροστάσεις σαν αυτό που ο Δέδαλος είχε κατασκευάσει στην Κνωσό για την Αριάδνη κλπ. Ακόμα και σήμερα αποτελεί μέγα μυστήριο η ασπίδα του Αχιλλέα, που επιστήμη δεν έχει επαρκώς εξηγήσει. Ο μόνος που τόλμησε επιστήμονας να το βάλει κάτω αυτό και να το δει από άποψη μεταλλευτικής, ακούσατε, ήταν ο αείμνηστος καθηγητής
και πριν ήταν στο Πανεπιστημίου Πατρών, Στέφανος Παϊπέτης, που έχει κάνει τη μοναδική ολοκληρωμένη μεταλλουργική μεταλλευτική εργασία πάνω σε αυτό το θέμα. Και το ατσάλινο δρεπάνι του Περσέως, με το οποίο θέρισε αυτό στο κεφάλι της Μέδουσας. Αλλά και ο χάλκινος γίγαντας ο Τάλος, που είχε ψυχή και μόνο μία φλέβα από τις κορυφές, από τον αυχένα του μέχρι τον ποδιό του, όπου εκλείωτο με χάλκινο καρφί, μια τάπα δηλαδή. Δωρήθηκε από τον Δία στο Μίνωα για να περιπολεί και να φυλάται την κριτική πόλη και όλη την Κρήτη, την οποία περιέτρεχε τρεις φορές ημερησίως. Σήμερα γνωρίζουμε πως η ακτογραμμή της Κρήτης είναι περίπου 1.100 χιλιόμετρα. Άρα ο Τάλος έτρεχε πάνω στη θάλασσα με ταχύτητα 140 χιλιόμετρων την ώρα. Τα πρώτα ταχύπλοα κάνουν ήδη την εμφάνισή τους. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αρχαίας ρομποτικής τεχνολογίας. Αυτός έφερε τις πλάκες με τους νόμους, δηλαδή το σύνταγμα της Κρήτης, στο νόμο του και επέβλεπε αν αυτοί οι νόμοι τηρούνταν στην Κρήτη. Έκαιγε ζωντανούς τους παρανόμους, καθώς τους έσφυγε με τα μπράτσα του πάνω στο πυρωμένο χάλκινο στήθος του. Αλλά η Μύδια τον μάγευσε και με τα κόλπα της τον πλησίασε με απατηλές υποσχέσεις, του αφαίρεσε το καρφί και έτσι το πιο τέλειο μηχάνημα εξατμίστηκε στον αέρα. Βλέπετε, μια γυναίκα μπορεί να νικήσει και την τελειότερη μηχανή. Η σφύρα συχνά αποδίδεται απλουστευμένα ως σφυρί. Λάθος. Ο τυφλός μέγας κυνηγός Ορίων, αβοήθητος στην ακτή της Λίμνου, οδηγήθηκε από τον ήχο της στον κρότο της σφύρας του Ηφαίστου και έτσι μπόρεσε να φτάσει ως το εργαστήριό του με βοηθό τον Κυδαλίωνα και ζήτησε την προστασία του Θεού. Έτσι ο Ορίων, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ σε άλλες ομιλίες, ξαναβρήκε το φως του, αφού το φως ήταν δουλειά του Ηφαίστου. Το πρώτο λοιπόν ηχοεντοπιστικό σύστημα, σαν τους συναγερμούς που έχουμε σήμερα στα σπίτια μας, είναι μια αρχαία εφεύρεση. Το πέλο Αίτων, τα αυτόματα φυσερά δηλαδή, που ανέβαιναν και κατέβαιναν μόνα τους, και όταν αυτός ο Θεός επιθυμούσε με τη σκέψη του, χωρίς θόρυβο και ταραχή, για να μην ενοχλεί ο ήχος τους, τους θεούς. Όταν ο ποταμός Κάμανδρος Ξάνθος όρμησε να πνίξει τον Αχιλέα που αποδεκάτησε τους Τρώες, εμφανίστηκε ο Ήφαιστος κληθής από τη μάνα του Ήρα, και οι φωτιές του άναψαν τεράστιες πυρκαγιές και έκαψε τις όχθες του, τα δέντρα, ολόκληρη την πεδιάδα. Ακόμα και τα ψάρια έβρασαν μέσα στα νερά του ποταμού, αφού έκανε το ρέμα του ποταμού να βράζει σαν καζάνι. Έτσι ο Ήφαιστος ανάγκασε το Σκάμανδρο να παραδεχτεί πως ήταν αδύναμος μπροστά στο Θεό της φωτιάς και πως το εξής δεν θα ξαναανακατευόταν στον πόλεμο, ακόμα και αν ο Αχιλλέας απόδιωχνε όλους τους Τρώες από τον τόπο τους. Φεφ, σήμερα γνωρίζουμε την δύναμη που έχει η φωτιά και το βλέπουμε σε όλες τις πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας. Ασημένιους κρατήρες, με έναν ή δύο εξ αυτών ο βασιλιάς της Λίμνου Εύνοος, υιός του Ιάσονος και της Ψιπύλης βασιλίσσας της Λίμνου, εξαγόρασε από τον Αχιλλέα τον Πάτοκλο τον Λυκάωνα. Αυτοί οι κρατήρες προσφέρθηκαν αργότερα ως έπαθα στους αγώνες που τελέστηκαν στη μνήμη του Πατρόκλου. Μια λάρνακα μέσα στην οποία υπήρχε το άγαλμα του Θεού Διονύσου, που μετά τον Τροϊκό Πόλεμο Θεσσαλός βασιλιάς Ευρύπυλος επήρε σαλάφυρο. Είχε τη δύναμη όμως να προκαλεί παραφροσύνη. Ο Ευρύπυλος, ερχόμενος στην πατρίδα του, άνοιξε τη λάρνακα και μόλις είδε το άγαλμα, παραφρόνησε. Εφήβρε και την πυράγα, εφευρέτη της μεταλλικής λαβίδας, της μασιάς που λέμε σήμερα. Ο Ερμής όμως, που είχε πάθος με την κλοπή, την έκλεψε από τον Ήφαιστο. Τέλος, ως θεός φωτιά που ήταν, ήταν και εξαγνιστής. Όταν ο Πέλοψ εγκρέμισε τον Μύρτιλο στο Μυρτώον Πέλαγος, ύστερα έφτασε ως την άκρη του κόσμου, στον ωκεανό, ζητώντας να καθαρθεί από το κρίμα του, τον εξαγνισμό ανέλαβε ο Ήφαιστος. Τέλεια ιατρική γνώση. Και ήταν και ιητήρ, όχι ιατρός. Έχει διαφορά. Οι Έλληνες έχουν διαφορετική κατάληξη για άλλες έννοιες. Και εσείς εδώ στη Λίμνο, με την περίφημη Λιμνία Γη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κάτι είχες πει, μου ζητάς να λυσκόνησω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κάτι είχες πει, μου ζητάς να λυσκόνησω.